Νικολακόπουλο, καθότι σε λιγότερο από 3 ώρες, 2,5 και κάτι, ο Ολυμπιακός παίζει εντός έδρας με τον Λεβαδιακό στην επιστροφή της στοίχημαν Super League. Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε? Έλα Χριστό, καλά. Μια χαρά, μια χαρά. Πράγματι, ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ισοπαλία που είχε στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό, και αν τα καταφέρει είναι πολύ πιθανό να ξαναβρεθεί στην πρώτη θέση, την οποία την έχει απολέσει με τις ήττες που, με την ήττα που είχε κάνει από τον Άρη και την γκέλα με τον, πώς το λέει, τον Πανετολικό στο Καραϊσκάκι. Ένας Πανετολικός που από τότε που έφερε αυτή την ισοπαλία είναι ασταμάτητος, πρέπει να πούμε. Ναι, δεύτερος πλέον, έτσι. Ναι, τον αναστήσαμε κανονικά τον Πανετολικό. Μετά τη Λιόν δηλαδή. Αναστήσαμε και τον Πανετολικό. Αχ, Θεέ μου. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν κάποια προβλήματα, προβλήματα περισσότερο ανετοιμότητας ή υποψίας ανετοιμότητας. Τουλάχιστον αυτό λένε, ότι από ιατρικής άποψης είναι όλοι καλά. Αλλά τελικά είδαμε ότι αποκλείστηκε και ο Ζέλσον και ο Γουίλιαν από την αποστολή. Του Ζέλσον το περιμέναμε κατά κάποιο τρόπο, γιατί ο γιατρός, συγγνώμη, την Παρασκευή είχε πει ok για τη Μάλμε, αλλά πορτοκαλί, να το πούμε έτσι, για τον Λεβαδιακό. Οπότε ο προπονητής, αφού του είπε έτσι ο γιατρός, σου λέει να μην ρισκάρω, έχω κι άλλους παίχτες να παίξουνε. Και κάπως έτσι καταλήγουμε σε μια αποστολή 23 παιχτών. Θα αποκλειστούν τελευταία στιγμή οι 3. Είναι και ο Πασχαλάκης έξω. Προφανώς, επειδή δεν είχε παίξει το τελευταίο φιλικό με τον Ατρόμητο, έτσι προσπαθώ να εικάσω, λόγω μιας ενόχλησης, έπαιξαν εκεί ο Αναγνωστόπουλος και ο Μπότης, πήγανε καλά και φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο τους παίρνει στην αποστολή. Θα δούμε και στη συνέχεια. Οι επιλογές σήμερα θα δείξουν και σκέψεις εν ώψη Μάλμε? Νομίζω, Χρήστο, ότι σε γενικές γραμμές θα πάει με το πιο δυνατό σχήμα με βάση τους παίκτες που διαθέτει. Δηλαδή, αν είχε τον Ζέλσον, ο Ζέλσον θα παίζει σίγουρα. Και λογικά θα παίξει την Πέμπτη ο Ζέλσον. Αλλά η διάθεσή του φαίνεται να είναι να βάλει ένα σχήμα ως το δυνατόν, έτσι, πιο βασικούς παίκτες, για να τους φορμάρει, όπως έλεγα χθες, να τους φέρει σε φόρμα, να το πούμε πιο σωστά, γιατί είχαμε διακοπή πρωταθλήματος. Σωστά. Και θέλει να τους έχει πρώτον να κερδίσει βέβαια σήμερα, και δεύτερον να τους έχει σε όσο το δυνατό καλύτερη κατάσταση την Πέμπτη, ναι. Στο Europa League. Ναι. Είναι παιχνίδι αρκετά πονηρό και τους Πέμπτης, δηλαδή δεν... Είναι πάρα πολύ κρίσιμο αγωνικά αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι από τα παιχνίδια που μπορείς να το πάρεις και που δυστυχώς μπορείς και να το χάσεις. Με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται βαθμολογικά, γιατί σιγά σιγά αρχίζουμε και ανεβαίνουμε στις αγωνιστικές, πάμε τρίτη αγωνιστική. Έχει δρόμο ακόμα, εντάξει, οκ. Έχει δρόμο σίγουρα, αλλά είναι όμως από αυτά τα μάτς ακριβώς έτσι όπως το λέμε. Μπορείς να βγεις μάγκας από αυτό το μάτς, μπορείς και να βγεις έτσι ζημιωμένος. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά ας δούμε τι θα γίνει πρώτα με τον Λιβαδιά σήμερα, μια ομάδα που είναι οργανωμένη αμυντικά και παίζει με αντεπιθέσεις. Το είχαμε δει αυτό και στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Το είδαμε και την περασμένη αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ στη Λιβαδιά. Δύο παιχνίδια τα οποία τα έχασε με γκολ στο 93 και στο 86. Σωστά. Ακόμα και με την ΑΕΚ που έχασε 3-0 μέχρι να διαμορφωθεί το τελικό αποτέλεσμα, το πάλευε ο Λεβαδιακός και μάλιστα είχε και κάποιες αποφάσεις έτσι θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικές, οι διαιτητικές. Δεν είναι σίγουρα μια ομάδα που παράγει πολλές φάσεις, που σκοράρει κλπ. Αλλά είναι δύσκολο κατάβλητη, έτσι. Είναι δύσκολο κατάβλητη. Και με ΠΑΟ και με ΑΚ, δηλαδή, τους ζόρισε αρκετά να τους. Ναι, και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι καλός το πρώτο
τουλάχιστον μισό του πρώτου μηχρόνου, αν μπορέσει να ανοίξει το σκορ, θα κάνει τη δουλειά του πιο εύκολη. Έστω στο ημίχρονο να είναι ένα μηδέν. Αν το πάει όπως με τον Πανετολικό και πάει και στο δεύτερο ημίχρονο έτσι, θα παίξει πάλι με τη φωτιά, μπορεί να το πάρει στο όριο, μπορεί και να μην το πάρει. Σωστά. Νομίζω ότι δεν μπορώ να σκεφτώ δηλαδή ότι δεν θα τα καταφέρει, αλλά ας περιμένουμε να το δούμε. Μια ενδεκάδα μπορεί να είναι με τον Τζολάκη, τον Κωστίνια, τον Ρέτσο, τον Κάρμο, τον Ορτέγκα, τον Τσικίνιο, τον Ροντινέι, τον Ελκαμπί και τον Βέλτε. Ροντινέι πάλι έξτραμ δηλαδή, Ναι, αλλά είναι κατοικασία εντελώς όμως. Okay, ναι. Δεν έχει δείξει απολύτως τίποτα ο προπονητής. Μπορεί ας πούμε ο Ροντινέι να παίξει δεξιμπακ και να ξεκινήσει και ο Βέλτε και ο Μασούρας. Μπορεί να ξεκινήσει ο Κοστούλας, που δεν θα είναι όχι απλά έκπληξη. Έχει με την εικόνα που έχει με τον Παναθηναϊκό. Το αναμενόμενο θα είναι να ξεκίνησε ο Κοστούλας. Μπορεί όμως επειδή ο Μουζακίτης έπαιξε 2,90 λεπτά και με την Εθνική Ελπίδων, μήπως το σκεφτεί και βάλει τον Ντάνι Γκαρθία ας πούμε στη μεσαία γραμμή. Κάτι τέτοια πράγματα μπορεί να γίνουν. Δηλαδή προερχόμενοι από εθνικές ομάδες πολυπαίκτες, έχοντας και τη μάλλον μπροστά, αλλά κυρίως επειδή προέρχονται, αν κάποιος δηλαδή τελευταία στιγμή δεν είναι στο 100% δεν θα το βάλει νομίζω. Να, λογικό είναι. Για Ζήτσι πότε θα δούμε, δεν είναι εκτός αποστολής για το σημερινό. Είναι εκτός αποστολής, μοιάζει το πιο λογικό να το δούμε στο κύπελο σε 10 μέρες με την Καλυθέα. Okay, ναι. Αλλά βεβαίως δεν ξέρουμε πώς θα πάνε τα πράγματα στα δύο παιχνίδια με το Λεβαδιακό και τη Μάλμε. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής με τη Μάλμε. Όχι, στην Ευρώπη όχι, είναι εκτός. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι να αποκλείεται να παίξει με τον Αστέρα την Κυριακή στην Τρίπολη. Αλλά φαίνεται πιο πιθανό στο κύπελο, στη Λεωφόρο με την Καλυθέα. Okay. 30 του μήνα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, Χριστό, να καλή σε συνέχεια, καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε Κώστα Νικολακόπουλο και Νίκο Ζέρβα νωρίτερα. Κλείνουμε αυτό το